Κύριε Υπουργέ, μείζον είναι το θέμα που απασχολεί το χώρο των αθλημάτων της πισίνας και έχει σχέση με την ομαλή λειτουργία των κολυβητικών δεξαμενών, στην προκειμένη περίπτωση των δημοτικών, γι' αυτό άλλωστε απευθύνουμε το ερώτημα προς το Υπουργείο, το δικό σας. Με την πολιτική της πράσινης μετάβασης που εφαρμόζεται από το 2011 μέχρι σήμερα, το φυσικό αέριο έγινε στρατηγικό καύσιμο για την παραγωγή ενέργειας στη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτών των επιλογών υπάρχουν συγκεκριμένες συνέπειες που αφορούν πρώτα απ' όλα τα λαϊκά εισοδήματα, αλλά βεβαίως και τη λειτουργία των Δήμων, τουλάχιστον όσον αφορά τις κοινωνικές παροχές και τις ανάγκες. Σε αυτές τις συνθήκες, η λειτουργία των υποδομών των Δήμων γίνεται προβληματική. Το κόστος θέρμασης έχει εκτοξευθεί στα ύψη λόγω των πολύ μεγάλων αυξήσεων. Γενικά, μία πισίνα 33x25, αναφέρομαι στην 25άρα πισίνα, έχει ένα κόστος σήμερα 51.000 ευρώ σε φυσικό αέριο, ενώ πέρυσι είχε 25.000 ευρώ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η λειτουργία των κολυβητηρίων, γιατί αφορά χιλιάδες αθλητές σωματείων και χιλιάδες ασκούμενους στους Δήμους. Το επόμενο διάστημα υπάρχει σοβαρή πιθανότητα πολλά κολυβητήρια να υπολειτουργούν ή και να αναστείλουν τη λειτουργία τους, αφού οι λογαριασμοί ενέργειας και ίδρυυσης είναι φύση αδύνατο να πληρωθούν. Ήδη αρκετά κολυμβητήρια έχουν περιορίσει τη λειτουργία τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους λουόμενους, και τις συνθήκες της πισίνας, δηλαδή έχουμε μείωση των ωρών, δεν ζεσταίνεται όλες τις ώρες του νερό και πάρα πολλά άλλα ευτράπελα. Εάν δεν υπάρξει άμεση παρέμβαση, είναι σίγουρο ότι το επιπλέον κόστος θα επιβαρύνει τους αθλητές, τα σωματεία και τους γονείς. Βέβαια, το ζήτημα θέρμανσης και ρεύματος δεν αφορά μόνο τα κολυμβητήρια, το γνωρίζετε πολύ καλά, αφορά τα καύσιμα, την άρδευση, σχολικά κτίρια, οδοφωτισμός και άλλες υπηρεσίες. Δεν μπορεί το κόστος των αυξήσεων αυτών να μετακυλιστεί στους δημότες. Η κιλοβατίωρα από 6 λεπτά που ήταν έφτασε τα 25, τα 30, δεν ξέρω πόσο έχει φτάσει σήμερα. Και οι Δήμοι από 360 εκατομμύρια ευρώ που δίνουν το χρόνο για ρεύμα, καύσιμα και θέρμανση, από ό,τι φαίνεται και έτσι όπως πάνε τα πράγματα θα εκτοξευτεί στο 1 δις, ίσως και το ξεπεράσει. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τι μέτρα θα λάβετε ώστε να δοθεί έκτακτο κονδύλι στους Δήμους από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη λειτουργία των κολυμβητηρίων, ώστε να καλυφθεί το ενεργειακό κόστος, να μην επιβαρυνθεί η λαϊκή οικογένεια, οι αθλούμενοι και τα αθλητικά σωματεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Ορίστε, κύριε Πέτσα, έχετε 3 λεπτά. Πρόεδρε, παρακαλώ. Ευχαριστώ και τον κύριο Στιχάκη για την ερώτηση για ένα θέμα που πραγματικά καίει νοικοκυριά, επιχειρήσεις και φυσικά την τοπική αυτοδιοίκηση και χρειάζεται συντονισμένες απαντήσεις. Γι' αυτό ήδη από πέρυσι που είχε ξεκινήσει αυτή η άνοδος των αυξήσεων στο ρεύμα αλλά και στα καύσιμα, μια εισαγόμενη ενεργειακή κρίση, είχε συζητηθεί το θέμα και στο συνέδριο της ΚΕΔΕ τον Οκτώβριο του 2021 και στη Γενική Συνέλευση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυυσης και Αποχέτευσης. Η κυβέρνηση, συντονισμένα, μετά από σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό, αποφάσισε να συστήσει μια κοινή επιτροπή ανάμεσα με τη συμμετοχή μάλλον του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών και της ΚΕΔΕ. Εκεί θέσαμε 3 βασικά ζητήματα. Ένα από αυτά αφορά την αναπροσαρμογή των κεντρικών αυτοτελών πόρων και μέσα σε αυτή την αναπροσαρμογή να βρούμε τρόπους έκτακτης στήριξης για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους για το τρέχον έτος. Πράγματι, φροντίσαμε και ήδη μέσα στο πρώτο χρονικό διάστημα της χρονιάς έχουμε διαθέσει μία έξτρα χρηματοδότηση μηνιαίας ΚΑΠ, δηλαδή 114 εκατομμύρια ευρώ προς τους Δήμους για να αντιμετωπίσουν το αυξημένο ενεργειακό κόστος και άλλα 14 εκατομμύρια ευρώ για τις σχολικές επιτροπές για να αντιμετωπιστεί το θέμα της θέρμανσης των σχολείων που πηγαίνουν τα παιδιά μας και φυσικά οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με τη δαπάνη των σχολικών αιθουσών. Αυτή η έκτακτη χρηματοδότηση για τους Δήμους, η οποία μέχρι στιγμής είναι στο ύψος των 128 εκατομμυρίων, έρχεται για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα βασικό ρευστότητας των Δήμων, καθώς εκτιμούμε μαζί με την ΚΕΔΕ ότι το πρόσθετο κόστος το οποίο θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι Δήμοι της χώρας θα ανέλθει περίπου στα 300 εκατομμύρια ευρώ, 270 με 310 εκατομμύρια ευρώ, αν έχουμε σαν μέσα επίπεδα τις τιμές που είχαν διαμορφωθεί προς το τέλος του 2021 και όχι βέβαια τις τρέχουσες τιμές, οι οποίες σχετίζονται και με τη γεωπολιτική αναταραχή που προκαλεί η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Επομένως, ερχόμαστε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να καλύψουμε ένα πρόβλημα ρευστότητας που θα μας πάει μέχρι το Μάιο. Και από εκεί και πέρα είμαστε πάντα σε συνεννόηση με το οικονομικό επιτελείο σε θέση να βοηθήσουμε και να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους Δήμους. Γιατί, όπως πολύ σωστά είπατε, κύριε Στιχάκη, δεν είναι μόνο το θέμα των κολυμβητηρίων που είναι η αφορμή της ερώτησής σας, αλλά το ευρύτερο θέμα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι για οδοφωτισμό, για ίδρυψη, για αποχέτευση, για καύσιμα. Και γι' αυτό δώσαμε αυτή την επιλογή να μπορούν με αποφάσεις των Δημοτικών του Συμβουλίων να διαθέσουν τα χρήματα εκεί που υπάρχει πραγματικά μεγαλύτερη ανάγκη. Αυτή είναι μια πρώτη έκτακτη οριζόντια στήριξη. Και θα υπάρξουν και περισσότερες στο μέλλον, ίσως πιο στοχευμένες, ανάλογα με τις δαπάνες που αντιμετωπίζει κάθε Δήμος, γιατί δεν είναι παντού οι ίδιες. Είναι διαφορετικό πράγμα ένας Δήμος όπως η Οριστιάδα, που έχει τεράστια τετραγωνικά χιλιόμετρα έκτασης, να έχει οδοφωτισμό παντού, από ένα μικρό Δήμο ενός αστικού κέντρου. Αυτά θα ληφθούν υπόψη όπως προχωρούμε μέσα στη χρονιά. Από εκεί πέρα θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα σημείο και παρακαλώ για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν πολλά άλλα έμεσα μέτρα στήριξης. Ίσως να αναφερθώ στη δευτερολογία, αν μου δοθεί η ευκαιρία. Θα ήθελα να πω όμως ένα καθοριστικό. Το καθοριστικό είναι ότι μέσα στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών έχουμε μία πρόσκληση που αφορά την χρηματοδότηση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας στην ίδρυυση και στην αποχέτευση. Υπευλήθησαν 347 προτάσεις. Για ένα προπολογισμό ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε ήδη εντάξει 50 έργα ύψους 144 εκατομμυρίων ευρώ. Που σημαίνει ότι χρηματοδοτώντας σήμερα, αναλαμβάνοντας την επένδυση σήμερα για εξοικονόμηση ενέργειας, βελτιώνουμε φυσικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που είναι διαχρονικό αίτημα, αλλά και αντιμετωπίζουμε το βραχυχρόνιο εισαγόμενο ενεργειακό κόστος. Είναι πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες αυτές, με ένα αποτύπωμα για τα πολλά επόμενα χρόνια που θα έρθουν. Αυτοί είναι τρόποι έμεσης και άμεσης στήριξης των Δήμων και με χαρά στη δευτερολογία να μπω και στα υπόλοιπα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πέτσα. Ορίστε, κύριε Συντηχάκη, 3 λεπτάκια για εσάς. Κύριε Υπουργέ, αυτά τα χρήματα τα οποία λέτε ότι έχετε δώσει, τα 128 εκατομμύρια για τη στήριξη των Δήμων, προφανώς δεν καλύπτουν το σύνολο των αναγκών. Και δεν είναι τυχαίο ότι στην πρωτολογία μου σας είπα νούμερα τα οποία δεν τα λέω εγώ, δεν τα λέει το ΚΚΕ, τα λέει ο ίδιος ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ότι όταν ετησίως απαιτούνται 360, αν καλά θυμάμαι, εκατομμύρια ευρώ για τις ανάγκες ρεύματος, καυσίμων και θέρμανσης και υπάρχει ο κίνδυνος να εκτοξευθεί αυτό στο 1 δις και να το ξεπεράσει, αντιλαμβάνεσαι ότι τα 128 εκατομμύρια ευρώ είναι σταγόνα στον ωκεανό. Το δεύτερο ζήτημα, όντως απαιτείται ο ενεργειακός εξυγχρονισμός των κολυμβητηρίων και όχι μόνο. Αυτό όμως τι πρακτικά σημαίνει? Αυτό δεν δαιμονοποιούμε καμία μορφή, καμία εναλλακτική μορφή ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το κριτήριο πρέπει να είναι να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες των δημοτικών κολυμβητηρίων και των άλλων δημοτικών υπηρεσιών, να είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό, χωρίς να επιβαρύνει αθλούμενους, γονείς, άτομα με ειδικές ανάγκες και ούτω καθεξής. Και επιτρέψτε μου να σας αναφέρω ορισμένα παραδείγματα για να καταλάβετε το μέγεθος του προβλήματος που υπάρχει. Και αναφέρουμε καταρχήν στο Ηράκλειο της Κρήτης, το κολυμβητήριο το οποίο είναι μέρος του Παγκρίτιου σταδίου των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ανήκε στα Ολυμπιακά ακίνητα μέχρι το 2010, οπότε και παραχωρήθηκε στο Δήμο Ηρακλείου με προγραμματική σύμβαση. Η σύμβαση αυτή προέβλεπε ετήσια από το 10 επιχορήγηση αθλητικών εγκαταστάσεων, μεταξύ αυτών και του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, πλέον 300.000 ευρώ από το Υπουργείο και 100.000 ευρώ από τα Ολυμπιακά ακίνητα. Υπολογίστε τώρα. Από το 2010 μέχρι το 2021 είναι 11-12 χρόνια. Μιλάμε για 4,5 με 5 εκατομμύρια ευρώ. Πόσα έχει πάρει ο Δήμος? Μηδέν. Μηδέν, τίποτα, δεκάρα τσακιστή. Παρόλο που έχουν τοποθετηθεί αντλίες θερμότητας στο κολυμβητήριο για εξοικονόμηση, το κόστος στην κατανάλωση ρεύματος έχει αυξηθεί κατά 30%. Συμπληρωματικά 10 με 15% προμηθεύεται και πετρέλαιο για να καλύψει το σύνολο των αναγκών, που και εκεί βέβαια το κόστος είναι πάρα πολύ αυξημένο. Και είναι ένα απλό ερώτημα. Εσείς τι έχετε κάνει σαν Υπουργείο Εσωτερικών, που έχετε την ευθύνη για τους Δήμους, για τα δημοτικά κολυμβητήρια? Αυτά τα 5 εκατομμύρια ευρώ θα τα πάρει ο Δήμος Ηρακλείου για να καλύψει ανάγκες, όχι μόνο βέβαια του κολυμβητήριου, αλλά μεταξύ όλων των άλλων εγκαταστάσεων είναι και το κολυμβητήριο. Στο Βόλο υπάρχουν δύο δημοτικά κολυμβητήρια με τρεις πισίνες, δύο 50 και μία 25.
και μία κλειστή στη Νέα Ιωνία. Εδώ και εβδομάδες σκέφτονται να σταματήσουν τη λειτουργία μιας πενηντάρας πισίνας προκειμένου να περιορίσουν τις οικονομικές απώλειες. Στην Ηλιούπολη, Αττική. Εκεί τώρα και κάποια χρόνια γίνονται πολλές εκδηλώσεις της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας και προσπαθούν με νύχια και με δόντια να κρατήσουν ανοιχτή την πισίνα. Το περσινό Δεκέμβρη και Γενάρη πλήρωσαν 40.000 ευρώ, ενώ εφέτος αντίστοιχα για δύο μήνες δηλαδή έδωσαν 115.000 ευρώ για τη θέρμανση του νερού της πισίνας. Στο Χαλάνδρη, παρόλο που λειτουργεί με γεωθερμία, έδωσαν το 2021 66.000 ευρώ, στρογγυλό νούμερο σας λέω, και αναμένεται φέτος να φτάσει λόγω του φυσικού αερίου τις 180.000 ευρώ. Ίδια κατάσταση ίσως και χειρότερη στη Ζωγράφου, στην Αργυρούπολη, στο Παλαιό Φάλιρο και πάει λέγοντας σε πάρα πολλούς δήμους δηλαδή της Αττικής. Τα πράγματα λοιπόν είναι ζωφερά σε όλα τα κολυμβητήρια και στα εθνικά. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο, τα εθνικά κολυμβητήρια και τα ιδιωτικά αντιμετωπίζουν αντίστοιχο πρόβλημα. Για παράδειγμα, στη Λάρισα, το κλειστό κολυμβητήριο που ανήκει στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο απορροφά το 75% του κόστους του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου. Όλο το ΕΑΚ πέρυσι κόστησε 135.000 ευρώ το χρόνο σε ενέργεια και φέτος 600.000 ευρώ. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για ηλικιώδη ποσά. Ελοχεύει ο κίνδυνος συνολικά για τα κολυμβητήρια να σταματήσουν να λειτουργούν. Οι συνέπειες για τα αθλήματα της πισίνας, για την υγεία των πολιτών που χρησιμοποιούν πισίνες και για την εύρυθμη πορεία των αθλητικών συλλόγων αναφορικά με τα τμήματα ενηλίκων και υποδομών θα είναι ανυπολόγιστες. Το ίδιο για τα θεραπευτικά προγράμματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ζήσανε οι αθλούμενοι γονείς, ο αθλητικός κόσμος συνολικά τα περιοριστικά μέτρα λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων εξαιτίας της πανδημίας. Την κατάργηση της επιχορήγησης των προγραμμάτων άθλησης για όλους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού προς τους Δήμους, σας αφορά και αυτό εσάς ως Υπουργείο Εσωτερικών, βιώνουν διαρκώς τη συστηματική υποχρηματοδότηση, αναγκάζοντας δημοτικούς οργανισμούς να επιβάλλουν συνδρομές χαράτσια στους αθλούμενους. Και αυτό σας αφορά. Δεν αφορά μόνο το Υπουργείο Αθλητισμού, το Υφυπουργείο Αθλητισμού ή τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αφορά και το Υπουργείο Εσωτερικών. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη όλα τα παραπάνω, είναι άμεση ζωτική σημασία ζήτημα η έκτακτη επιχορήγηση, αλλά τέτοια έκτακτη επιχορήγηση που πραγματικά να λύσει ζητήματα και να, να δημιουργήσει ένα κλίμα διαφορετικό για να μπορούν να λειτουργήσει το σύνολο του πισινού και να καλύψει το σύνολο αυτών των αναγκών που έχουν τα κολυμβητήρια. Ευχαριστώ.